Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νεμολόγιο. Τρίτη σήμερα, 10 Μαρτίου. Πολλά καινούργια θέματα. Στο σημερινό νεμολόγιο θα συζητήσουμε για τον γεωστρατηγικό άξονα Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδος. Το μεγάλο παιχνίδι της Τουρκίας και της Αιγύπτου στη Μέση Ανατολή, όπως επίσης και τη σκληρή δύναμη, η ήπια ισχύς και η ενεργειακή δύναμη, όπως αυτή καθορίζεται από τα αγγλοσαξονικά συμφέροντα. Λοιπόν, στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε αναλύσει την χερσόνησο του αίμου και τη γεωστρατηγική της προβολή. Όσον αφορά το γεωστρατηγικό άξονα Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδος, τους τουρκικούς σχεδιασμούς στην περιοχή, περιληπτικά η ενεργειακή πείνα της Ευρώπης τα επόμενα χρόνια θα είναι τέτοια που θα την αναγκάσει να αναζητήσει εναλλακτικές πηγές καυσίμων πέρα από τις σημερινές. Ιδανική λύση φαίνεται να είναι η τροφοδοσία φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου. Η Τουρκία όμως δεν είναι μέσα στο παιχνίδι αυτό και αντιδρά. Ωστόσο φαίνεται πως η εποχή της τελειώνει. Η εποχή της τελειώνει και είναι και εναντίον της. Το άρθρο που δανείζομαι για να μιλήσουμε σήμερα γι' αυτό το έχει γράψει ο Ιωάννης Μάζης. Είναι καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας στο τμήμα τουρκικών και σύγχρονων ασιατικών σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάσκει τα μαθήματα της οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής των χωρών της Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας. Λοιπόν, από την εικόνα της παγκόσμιας κατανάλωσης ενεργειακών πόρων προκύπτει ότι το 2005 το φυσικό αέριο καλύπτει το 23% της συνολικής διεθνούς ενεργειακής καταναλώσεως και κατετάγει αμέσως μετά το πετρέλαιο στο 37% της συνολικής καταναλωθήσεις διεθνώς ενέργειας και με τον άνθρακα στο 24%. Ειδικότερα στα κράτη-μέλη, στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατανάλωση φυσικού αερίου του 2007 έφτασε τα 471 γιγκαμίτερ κιούμπ, γίγκα κυβικά, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 17% της παγκοσμίου αγοράς. Κύριοι προμηθευτές της, τον ίδιο χρόνο και μάλιστα με ρυθμούς αυξητικούς 3% ετησίως. Ποσότητες προκύπτουν άνω του ίμιση της καταναλώσεως παγκοσμίως. Είναι η Ρωσική Ομοσπονδία που τον προμηθεύει την Ευρώπη με το 1/4 των συνολικών αναγκών της μέσω της Gazprom, αλλά και η Νορβηγία και η Αλγερία. Υπενθυμίζουμε ότι η Ρωσία που έχει το 23%, ο Καναδάς το 11%, η Νορβηγία το 9%, η Αλγερία το 7%, όλοι μαζί εξάγουν το 50% του φυσικού αερίου τους στις διεθνείς αγορές. Κατόπιν έρχονται ως προμηθευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Νιγηρία, το Κατάρ και η Αίγυπτος. Και λέω την Αίγυπτο γιατί θα τη δούμε σε αντιπαράθεση με την Τουρκία, στο δεύτερο κομμάτι, στο μεγάλο παιχνίδι που παίζουν στη Μέση Ανατολή, σε ένα κομμάτι που παρά την το γεωστρατηγικό άξονα Ισραήλ, Ελλάδα, Ελλάδος και Κύπρου, έχουμε μία Αίγυπτο η οποία λένε ότι στην Αίγυπτο θα αναβαθμιστεί το ήδη υπάρχον εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου σε ένα σχεδιασμό για την Ανατολική Μεσόγειο, κυρίες και κύριοι, η οποία πώς είναι δυνατόν να θες να τροφοδοτήσεις μία Ευρώπη με ένα εργοστάσιο φυσικού αερίου που θα είναι έξω από τα σύνορά της. Θα είναι σε ένα χερσαίο κράτος, στο χερσαίο κράτος της Αιγύπτου, επέκταση της Αφρικανικής Ηπείρου, όπου ανά πάσα στιγμή μπορούν να αλλάξουν τα συμφέροντα σε αυτό το χερσαίο κράτος και να δω μετά ποιος θα πάει να πάρει φυσικό αέριο έτοιμο από την Αίγυπτο που θα αναβαθμιστεί εκεί το εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου, όταν πλέον δεν θα εξυπηρετεί τα αμερικανικά συμφέροντα και θα βάλεται από κάποιους άλλους. Και δεν θα είναι σε θέση αυτοί που τους προστάτευαν να τους προστατεύουν. Και κατά επέκταση, τι θα δημιουργήσει αυτό στις δικές μας αγορές και τις εξαγωγές μας όσον αφορά την ενέργεια στο κομμάτι της Ευρώπης.
Λοιπόν, να σημειώσουμε ότι η Γερμανία με 9%, η Ιταλία με 9% και η Γαλλία με 6% καταναλώνουν το 24% των ευρωπαϊκών εισαγωγών φυσικού αερίου. Και αυτό το γεγονός εξηγεί και την ακατανόητη για πολλούς επίσημη επίσκεψη της Γερμανίδας Καγκελαρίου στην Κύπρο το 2011. Λοιπόν, όπου και προέβησε οξύτατες δηλώσεις εναντίον της Τουρκίας για την αδιαλαξία της στην επίλυση του Κυπριακού. Μου απαντάνε όμως οι φίλοι εδώ πέρα. Καλησπέρα από τον φίλτα τον κύριο Νικολούλια. Την καλησπέρα μου. Τώρα όμως το Ισραήλ έχει αρχίσει και κάνει πίσω και τα βρίσκει με την Τουρκία ώστε το αέριο να οδεύει μέσω Τουρκία στην Ευρώπη. Ακόμα και έτσι που δείχνει, δεν θεωρώ και δεν πιστεύω ότι ο Ισραηλινός θα βάλει δερβέναγα του προϊόντος του στις ξένες αγορές. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Ισραηλινός να βάλει δερβέναγα στις εξαγωγές του. Οι εξαγωγές, τα καλώδια, τα Eurasia, ο TAP και κάτι άλλο που συζητήσαμε τις προάλλες, θα είναι έτοιμα το 20. Δηλαδή θα έχουμε μια ενεργειακή υποδομή τουλάχιστον από... Και η Γερμανία έχει κάνει ανταλλακτικό συμβόλαιο, μας λέει ο κ. Νικολούλιας, ενέργειας με την Νορβηγία. Ναι, συμφωνώ, δεν θα το κάνει ποτέ, απλώς εκείνοι παίζουν πάντα με το τρέχον συμφέρον τους. Θέλω να θυμίσω σε όλους τους φίλους ότι στον πλανήτη Γη το νερό περικυκλώνει το έδαφος και όχι το έδαφος το νερό. Επίσης, αυτό δείχνει ότι τα χερσαία κράτη έχουν πάντα διάτρητα σύνορα, ενώ τα ναυτικά δεν μπορεί κανείς να τα πλησιάσει, ειδικά όταν οι ναυτικές τους δυνάμεις είναι ισχυρές. Κατ' επέκταση, οι ναυτικές δυνάμεις θα κυβερνούν πάντα το πλανήτη Γη. Το κάνει η Αγγλία από το 1500 και συνεχίζει ακάθεκτη μέχρι σήμερα, βλέποντας ένα όργανο πολέμου στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στο δεύτερο κομμάτι. Λοιπόν, ακριβώς. Μιλάμε την ίδια γλώσσα, κύριε Νικολούλια. Λοιπόν, η οποία μιλάει πρώτη στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεύτερη μιλάει η Αμερική, τρίτη μιλάει η Γαλλία, τέταρτη η Ρωσία και πέμπτη η Κίνα. Τον κύκλο των συζητήσεων τον κλείνει η Αγγλία. Άρα η Αγγλία στους πέντε μιλάει πάντα δύο φορές. Λοιπόν, συνεχίζοντας το κομμάτι αυτό, όσον αφορά και την Τουρκία, μας λέει ο κύριος Καπινάκης, φίλτατος κύριος Καπινάκης, ότι ο Ερντογάν τους έχει κάνει πάρα πολλά για να τα καταπιούν. Ναι, θα συμφωνήσω. Αυτό έχει γίνει. Θα τα δούμε αναλυτικά και σιγά σιγά. Υπό ανάλογο πνεύμα εκείνου του μερκελιανού ενδιαφέροντος, δύναται να εξηγηθεί και η ενεργός ανάμειξη σε θερμό επεισόδιο των στρατιωτικών δυνάμεων της Γαλλίας και της Ιταλίας στη Λιβύη για την ανατροπή του καθεστώτος Καντάφη. Λοιπόν, εγώ αυτά δεν τα πολύ πιστεύω. Ο πόλεμος στη Λιβύη έγινε για να δούμε ποιο μαχητικό θα πουλήσουμε στους Ινδούς. Ο πόλεμος ή αυτός ο βομβαρδισμός στην Λιβύη από Ραφάλ γαλλικά και από Eurofighter ευρωπαϊκά, παιδί της Αγγλίας το Eurofighter, έγινε για να δούμε ποιο αεροσκάφος θα αγοράσει η Ινδία. Η Ινδία αυτή τη στιγμή είναι στο δεύτερο κύκλο συζητήσεων με τους Γάλλους, τους ψήνει το ψάρι στα χείλη και ακόμα απόφαση δεν έχει πάρει. Ο Ερντογάν είναι απλώς όμως ένας άνθρωπος, μας λέει ο κύριος Δημήτρης, με ημερομηνία λήξεως. Όπως και κάθε άλλος ηγέτης, είτε μετριοπαθής δυτικός όπως είναι ο κύριος Τσίπρας ή ο κύριος Σαμαράς, είτε μη μετριοπαθής όπως είναι ο κύριος Ερντογάν, διότι έχει δοθεί μια όρατη εντολή να φύγουν οι μοναρχίες από τη Μέση Ανατολή. Εντάξει, στην Ανατολή επευλήθηκε η Περεστρόικα για να διαλύσει ένα καθεστώς. Στη Δύση επικράτησε ο φιλελευθερισμός για να καταλήξουμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι, στον τραπεζικό νεοκομμουνισμό. Τον εισήγαγε ο Ρίγκαν με τη Θάτσερ από το 80 και μετά για να κάνουμε τη μετάβαση σε αυτό το πράγμα, όπου παίρνουν τα λεφτά από τους πολλούς και τα πάνε στους λίγους. Φτιάχνουν
αυτό που είπε και ο Δημήτρης ο Κράλογλου στην προηγούμενη εκπομπή Art News Good News, δικό σας κύριε Νικολούλια, ότι θέλουν να κάνουν ένα κόσμο πιο χαζό. Λοιπόν, για να μπορούν να ελέγχουν καλύτερα τους πληθυσμούς. Και να πω, λέει ο κύριος Νικολούλιας, πως η όλη ένταση στην Ουκρανία περιέχει συμφέροντα του Ισραήλ, απλώς δεν το λένε και πολύ πολύ. Και όχι μόνο στην Ουκρανία περί τα συμφέροντα του Ισραήλ, αλλά διεθνώς από το Βόρειο Πόλο μέχρι το Νότιο. Συνεχίζοντας, είναι σημαντικό να εντείνει την ισχύ της αυτή, την ισχύ της αναγνώσεως των δυτικών αναμίξεων στα αραβικά εξεγερσιακά τεκτενόμενα, το γεγονός ότι κατά το 2020 η Ευρώπη δεν θα έχει ενεργειακούς πόρους, δεν θα έχει καθόλου ενεργειακούς πόρους, δεν θα μπορεί να παράγει περισσότερο από το 1/3 των αναγκών της, και θα εξαρτάται από τις αγωγές γύρω στο 75-80%. Μπορούμε να παρατηρήσουμε πάρα πολλά ζητήματα εδώ. Η Ολλανδία θα διατηρήσει την ενεργειακή της αυτονομία για αρκετά χρόνια, ενώ η Μεγάλη Βρετανία, η οποία υπήρξε ο μεγαλύτερος παραγωγός υδρογονανθράκων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει μετατραπεί σε εισαγωγέα. Λοιπόν, αλλά και άλλες μεγάλες καταναλώτριες σε φυσικό αέριο χώρες, όπως Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, αρχίζουν πλέον να επιδεικνύουν υψηλούς ρυθμούς αυξήσεως ενεργειακής εξάρτησης. Στην προηγούμενη εκπομπή που μιλήσαμε για τη χερσόνησο του αίμου και τη γεωπολιτική προβολή, είπαμε ότι, και εδώ θα το συνδέσω με το κομμάτι που ο κύριος Νικολούλιας είπε περί της Ουκρανίας, δημιουργούμε μία ένταση στο βορρά, τεχνιέντος, κόβουμε τις εισαγωγές φυσικού αερίου, βάζουμε έναν Πούτιν να προειδοποιεί. Δεν μπορεί να μην είναι ο Πούτιν, μπορεί να είναι ο Χ, ο Ψ, ο Ζ. Δεν μας απασχολεί το όνομα και το κύρος του, που θα μιλήσουμε και σε άλλη εκπομπή για το κύρος των ηγετών. Λοιπόν, για να ανοίξουν σε εισαγωγικά κάποια άλλα ενεργειακά πηγάδια, όπως είναι αυτός στο τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, στο γεωστρατηγικό άξονα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής κατανάλωση φυσικού αερίου κατά το 2009 ανήρχεται στο ύψος των περίπου 3-3 εκατομμυρίων κυβικών, αλλά και ότι τα πιθανά και τεχνητός απολύψιμα με τις σημερινές τεχνολογίες από θέματα φυσικού αερίου που υπάρχουν στην Κυπριακή αποκλειστική ζώνη ανέρχονται σύμφωνα με το IFP, Institut Français de Pétrole, σε 3-3 κυβικά μέτρα, όπως επίσης και μια ισοδύναμη ποσότητα της τάξης των 3-3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, είναι πολύ πιθανή στην ελληνική δικαιοδοσία της λεκάνης στο Ηροδότου, χωρίς τα 800 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου των Ισραηλινών. Χωρίς τα 800 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα των Ισραηλινών. Λοιπόν, μαζί όμως με τα Ισραηλινά αποθέματα, αυτός ο στρατηγικός άξονας των τριών χωρών, Ισραήλ, Ελλάδος, Κύπρο, υπερβαίνει το διπλάσιο της διεθνούς ενεργειακής κατανάλωσης σε φυσικό αέριο, μετρούμενο σε 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. Ας μην λησμονούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει σήμερα το 83% περίπου των αναγκών της σε πετρέλαιο και το 57% σε φυσικό αέριο. Λοιπόν, η Ευρώπη, μας λέει ο κύριος Νικολούλιας, πλέον παίζει το ρόλο μιας ξεφτισμένης δίβας και πάει προς το χειρότερο. Το αποδεικνύουν η πολιτική της ως πεσμένης ποιότητας από τους παρελθόντες. Ναι, είναι μια ξεφτισμένη ντίβα, πάει προς το χειρότερο, και αυτό χοντρικά ξεκίνησε από το 80. Μπήκαμε στον νεοφιλελευθερισμό για να καταλήξουμε στον τραπεζικό νεοκομμουνισμό, και το λέω τραπεζικό νεοκομμουνισμό διότι βλέπουμε ένα μνημόνιο να σκάει σε μια Ελλάδα το 2009. Εμείς οι πολίτες, όταν ψηφίσαμε, και πιστεύω, δεν θέλω να πιστεύω, και πιστεύω ότι στις επόμενες εκλογές, όποτε και όταν έρθουν αυτές, όταν θα πάμε να ψηφίσουμε, θα ψηφίσουμε πολιτικούς
που προστατεύουν αυτή τα δικαιώματά μας και δεν τους έχουμε δώσει καμία δικαιοδοσία να τα μεταφέρουν στους τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες δεν είναι ικανοί να προστατέψουν τα συμφέροντα των πολιτών. Μόνο οι πολιτικοί μπορούν να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, οι πολίτες δεν έδωσαν καμία δικαιοδοσία στους πολιτικούς να μεταβιβάσουν την εξουσία στους τραπεζίτες. Λοιπόν, αυτό γενικότερα το λέω για να γίνει κατανοητό. Μας λέει ο κύριος Καπινάκης, όποιος υπολογίζει χωρίς την Ευρώπη κοιμάται ύπνο βαθύ. Εδώ θα διαφωνήσω, Δημήτρη, διότι όταν δεν έχεις άμυνα, δεν έχεις ούτε ΑΟΣ, ούτε Ευρώπη, ούτε νόμισμα, ούτε τίποτα. Αν δεν είσαι ικανός πέραν της γεωοικονομίας, της διπλωματίας, που είναι ένα μέσο στάδιο πρώτης εξαντλήσεώς της, για να φτάσουμε να επιβάλλουμε, ή αν δεν μπορούμε να επιβάλλουμε με τη λογική τα συμφέροντά μας, να τα κάνουμε μέσω της ένοπλης σύγκρουσης. Αυτή η ένοπλη σύγκρουση προϋποθέτει και κάποιο στράτευμα. Στράτευμα η Ευρώπη δεν έχει. Έρχεται το ΝΑΤΟ και την καλύπτει εδώ. Οπότε αυτό που βλέπουμε είναι μια Ευρώπη γυμνή. Μια Ευρώπη η οποία δεν έχει στον ήλιο μοίρα, αν δεν φτιάξει ευρωπαϊκή άμυνα. Οπότε δεν έχουμε κανένα λόγο να μιλάμε ούτε για ευρωάμυνα. Ναι, μας λέει ο κ. Καπινάκης, ο Γιούνκερ επιτέλους ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει πρόταση για πραγματική σύσταση Ευρωστρατού προχθές στο Βερολίνο. Να μας πει ο κ. Γιούνκερ εάν πρώτα θα δοθούν τα 300 δις από την Τράπεζα Επενδύσεων για όλες τις χώρες, πώς θα πάει αναλογικά με το στράτευμα που έχει κάθε μία και τι ποσοστά θα πάρει. Και μετά να μιλήσουμε για δαπάνες εξοπλιστικές. Εκτός αν πούμε ότι μπαίνουμε σε μια τροχιά η οποία θα μας δώσει μια νέα συμφωνία της Γιάλτας, τότε εκεί το συζητάω. Λοιπόν, συνεχίζοντας, ναι, το είπαμε αυτό. Συνεπώς, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι τα τρία αυτά αποθέματα αρκούν για την καταποκλειστικότητα τροφοδοσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 για περίπου 20 χρόνια και για 200 περίπου, αν συμμετέχουν σε αυτήν, μέρος των κοιτασμάτων του φυσικού αερίου της Λιβύης. Η κατάσταση αυτή της ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από κράτη του αραβομουσουλμανικού τόξου, τα οποία βρίσκονται σε άκρως ευαίσθητη πολιτική αλλά και γεωστρατηγική μετάβαση, η Αίγυπτος τροφοδοτείται από το Αμερικανικό στράτευμα με 2 δισεκατομμύρια το χρόνο. Η Αλγερία, δεν δείχνουν ξεκάθαρη θέση ακόμα οι Γάλλοι, όπως και στην Τινησία. Για τη Λιβύη ακόμα δεν το συζητάω. Αλλά και κράτη όπως η Ρωσία με υψηλό επίπεδο γεωστρατηγικού ανταγωνισμού με δίπολο το Λονδίνο Ουάσιγκτον. Λοιπόν, αναγκάζει τον δυτικό κόσμο και τις αγγλοσαξονικές χώρες να στρέψουν το βλέμμα τους προς τα πολλά υποσχόμενα κοιτάσματα Κύπρου, Ισραήλ και Ελλάδος. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία στο νέο ενεργειακό σύμπλοκο της Ανατολικής Μεσογείου, η ζώνη του Αρκτικού κύκλου, λόγω της γεωκλιματικής αλλαγής της και της ολοένα περισσότερο επιταχυνόμενης τήξης των πάγων, αρχίζει πλέον να δημιουργεί ένα νέο διάβλο διεξόδου για την εμπορευματική κυκλοφορία των ρωσικών αγαθών και μάλιστα δια των συντομωτέρων γεωγραφικών και χρονικών δρομολογίων. Λοιπόν, εδώ θέλω να κάνω μια παύση γιατί έχουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Λέει ο κ. Νικολούλιας, αν σκεφτούμε πως τον περασμένο αιώνα η Γερμανία έκανε 3 φορές καταστροφές, πρέπει να υπολογίσουμε πως το θυμικό τους θα τους οδηγήσει σύντομα και μέσα σε ετούτο τον αιώνα σε άλλη μια δική τους πτώση, διότι τώρα περνούν την άνοδο σε βάρος όλων των άλλων και έχουν σαφή δείγματα λαζονικής στάσης εκ νέου. Θα πω το ίδιο πράγμα, κύριε Νικολούλια, λίγο διαφορετικά. Η Αγγλία και η Γερμανία φτιάχτηκαν, η μένα Αγγλία για να διαλάει κάθε 20-50 χρόνια τη Γερμανία και οι δύο μαζί την Ελλάδα σε διαφορετικούς χρόνους. Η μένα Αγγλία την Ελλάδα δείχνοντας μέσα από μια συμμαχία ότι τη βοηθάει, γιατί ναυτικά
με ναυτικά κράτη μπορούν να συνεργαστούν και χερσαία με χερσαία. Δηλαδή θέλω να πω ότι η Γερμανία που είναι ένα χερσαίο κράτος, όπως και η Τουρκία είναι ένα χερσαίο κράτος, λόγω γεωδομής, γεωγραφίας, δηλαδή λόγω του ότι είναι χερσαία κράτη, θα πηγαίνουν πάντα παράλληλα τα συμφέροντά τους. Το είπε πρώτος ο Ηρόδοτος. Άρα θα βλέπουμε μια Γερμανία να πιέζει στο γεωοικονομικό κομμάτι και τα πειρά στη γεωστρατηγική θα τα ρίχνει μέσω Τουρκίας. Λοιπόν, αλαζονική στάση όταν τα κράτη έχουν μόνο συμφέροντα, ναι, αλλά κατευθυνόμενα συμφέροντα, και εκεί προκύπτει η αλαζονική στάση. Απλά η αλήθεια είναι ότι θα ξαναέρθουν σε μια πτώση Γερμανοί. Όπως βλέπουμε, οι Γερμανοί κάθε 30-50 χρόνια διαλύονται. Λοιπόν, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα τους πάγους να λιώνουν στην Αρκτική. Μειώνεται ο πάγος στον Αρκτικό Πόλο και ανοίγουν διάβλοι επικοινωνίας. Δηλαδή, ένα πλοίο αν έφευγε από την Αγγλία και πήγαινε στην Κίνα θα έκανε ένα μήνα. Αν αυτό το πλοίο τώρα όμως φύγει και πάει από τη ρωσική πλευρά, θα κάνει 15 μέρες. Μιλάμε για τεράστιο, για πολύ χρήμα, μειωμένη χρόνη. Λέει ο Δημήτρης, και οι δύο Δημήτριδες, αυτό είναι απίστευτο. Να σας θυμίσω ότι έχω γεννηθεί του Αγίου Δημητρίου, δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο. Τελευταία φθαδιάζουν πολύ κατά των Αμερικανών, στους οποίους χρωστούν πάρα πολλά. Από εκεί μάλλον θα έρθει η πτώση. Είναι ο Καραγκιόζης με το κολλητήρι, θα έλεγα, αυτή η σχέση Γερμανίας-Αμερικής. Μην ξεχνάμε τα γνωστά σχέδια, δεν θέλω να τα αναφέρω, από τα οποία τροφοδοτήθηκαν η ανάπτυξη στις χώρες της Γερμανίας και ούτω καθεξής, όπως και συνέβαλαν πολλές άλλες χώρες σε χρέη. Λοιπόν, το γεγονός αυτό, δηλαδή τη στήξη των πάγων, απελευθερώνει τη Ρωσία από τη δουλεία του Ρίμλαντ, διότι οι Αγγλοσάξονες, λόγω του ότι το νερό περικυκλώνει το έδαφος και όχι το έδαφος το νερό, στο κομμάτι του Ρίμλαντ από Πορτογαλία, ένα κομμάτι Καμπύλης που φτάνει στο Καζακστάν και κλείνοντας την άλλη πλευρά στο Νοβοροσίσκ, αν δεν κάνω λάθος, έτσι πρέπει να λέγεται, δηλαδή του αναχωματικού δαχτυλίου του Spikeman, πατήστε το Spikeman αν θέλετε να δείτε το κομμάτι του αναχωματικού δαχτυλίου, είναι πάρα πολύ δυνατό κομμάτι, ο οποίος την εμπόδιζε να εξέλθει για τη διεξαγωγή του εμπορίου της στα θερμά ύδατα της Μεσογείου, τώρα είναι ελεύθερα από πλευράς εμπορευματικών διάβλων και θα είναι ολοένα και περισσότερο προϊόντος του χρόνου. Λοιπόν, με το δεδομένο αυτό αντιλαμβανόμαστε ότι η Τουρκία δεν διαθέτει πλέον την ίδια στρατηγική σημασία για την ειδική σχέση Λονδίνου-Ουάσιγκτον και φυσικά για το ΝΑΤΟ, όσο αποτελούσα μέρος του αναχωματικού δαχτυλίου, ο οποίος ήταν το προπύργιο να φρενάρει τη Ρωσία. Μην ξεχνάμε τους τρεις ρωσοτουρκικούς πολέμους, θα έρθω σε αυτό που γράψατε, και των καθοδικών τάσεων και επιδιώξεων της Ρωσίας. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία οφείλει να εφεύρει, να δημιουργήσει και να διεκδικήσει, να το πούμε έτσι, μια νέα γεωπολιτική μοναδικότητα, η οποία να της προσφέρει και την αντίστοιχη γεωστρατηγική μοναδικότητα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό θέλω να διαβάσω το σχόλιο του κ. Νικολούλια και να το σχολιάσουμε. Ο Ευρωστρατός επί της ουσίας είναι, όπως ακριβώς στην νεοελληνική ιστορία μας, αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την αντίσταση από πλευράς αριστεράς την έκανε το ΚΚΕ, αλλά έξερε το μειονέκτημά του ότι ο περισσότερος κόσμος θα κρατούσε αποστάσεις από αυτό, έτσι έβαλε εμπρός το Ελλάς. Έτσι τώρα και η Γερμανία ανέβαζε το δικό του στρατό εμπρός ως ευρωπαϊκό στρατό, κανείς δεν θα την ακολουθούσε εκτός ελαχίστων. Βαφτίζουν Ευρωστρατό και δίνουν άλλα πίσω από το προσωπείο. Είναι ουσιαστικά μια άλλη αποτύπωση νέας Wehrmacht. Είπαμε στην αρχή της εκπομπής ότι φτάσαμε στο ΚΚΕ. Το ΚΚΕ από κάπου εμπνεύστηκε. Το 1917 στη Ρωσία κάποιοι μπήκαν και κυνήγησαν μόνον τη μοναρχία, κανέναν άλλον. Εγώ δεν είδα ούτε ντουφεκιά να ακούγεται,
ούτε το Ροκφέλλερ με τις πολεμικές του βιομηχανίες να φεύγει από τη Ρωσία. Και πώς μπορούσε να είναι κάποιος χαζός να σηκωθεί να φύγει από αυτήν τη χώρα όταν έχεις εκατοντάδες πόλεις με τεράστιες υποδομές πυρηνικές ή μη, ή λιμενικές εγκαταστάσεις ή ούτω καθεξής, να αφήσεις κάποιους μπαγαλάκηδες να μπουν να τα διαλύσουν όλα και να πάνε να τις στήσεις από την αρχή. Εκεί δεν γίνεται αυτό, εκεί θα διαλυθούν τα συμφέροντα, θα σου πάρει 100 χρόνια το σχέδιο, θα αργοπορήσει και μέσα σε ένα σχέδιο λέσχης ή στο ΑΣ θα ήταν στρατηγικό λάθος και σφάλμα στη μελέτη τους. Λοιπόν, ο Δημήτρης Καπινάκης μας λέει: το αστείο είναι ότι ο ελληνικός στρατός είναι πιο αξιόμαχος του γερμανικού. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα, ποιος λέτε να κάνει την βρωμοδουλειά στον νέο Ευρωστρατό? Εγώ λέω να περιμένουμε, γιατί ούτε το ένα θα γίνει ούτε το άλλο. Δεν συμφέρει τον Αμερικανό και κατ' επέκταση τον Άγγλο, που θέλει κάθε λίγο και λιγάκι να διαλύει το Γερμανό, για να μην μπορέσει ποτέ μια Ευρώπη να γίνει το ανάχωμα μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες ποτέ δεν τζακώθηκαν πραγματικά, γιατί θα είχε φύγει ο Ροκφέλλερ και οι πολεμικές του βιομηχανίες μέσα από τη Ρωσία, αλλά άρα ποτέ δεν έφυγε. Και το λέω αυτό και μην το υποτιμούμε, διότι μας κυβερνάει η εταιριοκρατία στον τραπεζικό νεοκομμουνισμό που έχει έρθει σχεδόν. Ακούμε τα βήματα, πλησιάζει. Λοιπόν, και βλέπουμε μια Ευρώπη να έχει την επιρροή του ΝΑΤΟ, το ΝΑΤΟ να κάνει κουμάντο σε όλη τη Μεσόγειο, όλα τα υπόλοιπα στρατεύματα είναι μέσα στο ΝΑΤΟ, η Ρωσία δεν είναι στο ΝΑΤΟ, η Κίνα δεν είναι στο ΝΑΤΟ, η Γαλλία είναι μαζί με την Αγγλία και την Αμερική. Πάντα αυτές οι τρεις πιέζουν τις άλλες δύο χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας. Να θυμίσω ότι ο Τόνι Μπλερ έδωσε το OK για το Ιράκ, όχι ο Τζορτζ Μπους. Να θυμίσω ότι ο Ντέιβιντ Κάμερον γύρισε από διακοπές για να βγάλει το ψήφισμα για τη Συρία. Ο Ομπάμα κοιμόταν όρθιος. Κάντε επέκταση. Μας λέει ο κ. Νικολούλιας: αν ο στόχος ήταν η εθνική μονοπωλιακή περιουσία, έπρεπε να ξεφύγει από τα επίπεδα του απόλυτα εθνικού και να μην ξεχνάμε πως ο Τσάρος ετοιμαζόταν να κάνει έξοδο στη Μεσόγειο μέσα από πολεμική επίθεση κατά της Τουρκίας. Το τι θα θέλαμε να είχε γίνει με το τι πραγματικά μπορεί να εφαρμοστεί είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι λογικό αυτό που διαβάζουμε, αλλά ο χρόνος ο οποίος λειτουργούν τα αντανακλαστικά του ενός και του άλλου νου μας δίνει το σημερινό αποτέλεσμα που βλέπουμε. Λοιπόν, η Τουρκία σε αυτή τη νέα μοναδικότητα λοιπόν ανακάλυψε τον Οθωμανισμό από τον κύριο Ερντογάν, προσπαθώντας να αποδιαιτήσει τον αραβομουσουλμανικό κόσμο και τον περσομουσουλμανικό κόσμο. Και το σύντικο κόσμο είναι, όπως πιστεύει, ο μόνος τρόπος να αναδεχτεί ως απόλυτος, απαραίτητος σύμμαχος της ειδικής σχέσεων στο μέλλον, ελπίζοντας ότι θα καταστεί νέα ηγεμονική δύναμη της περιοχής των πετρελαίων και του φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής. Ναι, 3,5 παρά 20, 32 του μηνός. Κάτι έκανα εδώ τώρα, κάτι πάτησα, μισό λεπτό. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, αυτά, κύριε Νικολούλια, πρέπει να έρθετε να τα συζητήσουμε εδώ από κοντά σε μια εκπομπή. Άλλωστε, λέει ο κύριος Νικολούλιας, να μην ξεχνάμε πως ο Λένιν ήθελε να κάνει την επανάσταση και να την εγκαταστήσει στη Γερμανία, την οποία την θεωρούσε την απόλυτη χώρα για κάτι τέτοιο. Μην ξεχνάμε ότι το Λένιν κάποιος τον έβαλε επάνω. Όπως και κάποιος άλλος είχε τον απόλυτο σχεδιασμό όλης αυτής της κίνησης, η οποία είχε μελετηθεί τουλάχιστον 30 χρόνια πριν το 17. Και καταλήξαμε στο να φτιάξουμε δύο πλευρές, Διερήν και Βασιλεύην, για να χαλάσουμε αυτό το στρατηγικό πλεονέκτημα της ενεργειακής ισχύως, που δεν πιστεύω να προλάβουμε να την πούμε έτσι όπως πάμε. Είναι το τρίτο κομμάτι, είναι σκληρή δύναμη, ήπια ισχύς και ενεργειακή δύναμη που θέλω να πούμε. Προφανώς θα αφήσω το δεύτερο κομμάτι, το μεγάλο παιχνίδι της Τουρκίας και της Αιγύπτου στη Μέση Ανατολή, το συζητήσουμε άλλη φορά για να προλάβουμε να το πούμε και αυτό.
Λοιπόν, ναι, πιστεύει ότι ο μόνος τρόπος να αναδειχθεί η Τουρκία ως απόλυτο σύμμαχο της δυτικής σχέσης στο μέλλον, ελπίζοντας ότι θα καταστεί νέα ηγεμονική δύναμη της περιοχής των πετρελαίων και του φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής. Οι Τούρκοι γενικότερα και οι Τουρκογενείς ξεκίνησαν πολύ κοντά στα σύνορα της Κίνας, σε ένα κομμάτι που λέει ο Ηλιακόπουλος δεν διαφωνήσω, από το Γιουνανιστάν, εκεί έξω από αυτή την Σαχάρια έρημο, τέλος πάντων. Υπήρχαν πολλές τουρκόφωνες φυλές, το σελτζουκικό κομμάτι ήρθε προς τα δω, κάποια άλλα φύλλα κατέβηκαν στον νότο και άλλα πήγανε εξανατολών. Λοιπόν, η Τουρκία θέλει να γίνει σε όλο αυτό το κομμάτι, επειδή όλη αυτή η ζώνη έχει φυσικά αέρια και πολλά πετρέλαια, μέσω του παντουρανισμού, ένα θρησκευτικό σχέδιο, ένα πολιτικό θρησκευτικό σχέδιο, αναβιωμένο μέσα από μια νεοθωμανική μελέτη, πολιτική μελέτη, θα είναι ο ηγεμόν του ελέγχου των υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή και άρα η διεθνής ηγεμονική δύναμη. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δεν φαίνεται διατεθειμένη η Ρωσία να επιτρέψει να εμφανιστούν κάποια αντίβαρα, διότι βλέπουμε, θα έρθω στο κομμάτι που μιλάει και ο Νικολουλιάς, βλέπουμε ότι η Ρωσία και η Τουρκία είναι από τη φύση τους δύο επιθετικές δυνάμεις. Λοιπόν, έχουν μεγάλες καμπύλες ειρήνης, αλλά όταν ξεκινάνε την ένοπλη σύγκρουση, τον μπερδεύουμε πολλές φορές με τον πόλεμο εδώ, έχουμε καταστροφικούς πολέμους. Λοιπόν, ο επόμενος καταστροφικός πόλεμος μεταξύ της ενδυνάμει υπερδύναμης, που είναι η Ρωσία, και της ενδυνάμει περιφερειακής υπερδύναμης, όπως είναι η Τουρκία, εάν θα καταστεί η Τουρκία περιφερειακή υπερδύναμη, έχει να κάνει, να δώσω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, δίνει ο Λαφαζάνης 5 οικόπεδα στην Γκάζπρομ να τα ερευνήσει έξω από το Καστελόρεζο. Πάει η Τουρκία εκεί και κάνει μια ναύτεξ και χτυπάει τα στενά, τα βυθοτεμάχια. Αν η Ρωσία αυτό το επιτρέψει, χάνει την 20ετή προσπάθεια της ενδυνάμει υπερδύναμης. Γίνεται ρόμπα στην Τουρκία, η Τουρκία παίρνει αέρα και έχει πάτημα ο Αμερικάνος ή ο Αγγλοσάξονας, αν το θέλετε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας να τον κάνουν ρεζίλι. Λοιπόν, κατά τούτο λοιπόν, η Τουρκία δεν θα γίνει ποτέ περιφερειακή δύναμη. Λοιπόν, και σκοπός και στόχος των δύο μεγάλων δυνάμεων, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας, οι οποίοι κατ' εμέ ποτέ δεν τζακώθηκαν, θα είναι να χτυπάνε ή μεν την Ελλάδα ή μεν την Τουρκία, να τους ρίχνουν τις δυνάμεις και κατ' επέκταση ο ένας να προσπαθεί να χτυπήσει τον άλλον, μόνο που αυτό δεν γίνεται, γιατί οι ναυτικές δυνάμεις, όπως είπαμε, και το νερό είναι αυτό που περικυκλώνει το έδαφος και όχι το έδαφος το νερό. Λοιπόν, συνεχίζει ο κ. Νικολούλας λέγοντας, απλώς δεν τον άφησαν και οι ίδιοι που τον έβαλαν, βοηθώντας τον να κάνει την Οκτωβριανή Επανάσταση. Οι ίδιοι που τον βοήθησαν είναι και που φοβούμαι ότι θα προτιμήσει να κάνει το δικό του, τον κάρφωσαν στους Γερμανούς για να τον αναγκάσουν να φυγαδευτεί προς τη Ρωσία. Ευχαριστούμε για τη συμπλήρωση των τμήματων. Πολλά από αυτά δεν τα θυμάμαι. Αυτά όλα όμως είναι τμήματα ενός σχεδίου που μπήκε σε εφαρμογή. Συνεχίζοντας, δεν φαίνεται η Ρωσία να επιτρέψει αυτό, στο παράδειγμα αυτό συνεχίζω και λέω ότι η Ρωσία δεν φαίνεται να επιτρέψει στους Τούρκους να κάνουν μια επίθεση στη Συρία, στο καθεστώς του Μπαθ, από το πολιτικό σκηνικό της Νέας Συρίας, ώστε και αν συνενέσει τελικό στην απομάκρυση του Μπασάρα Λάσαντ, και αυτό δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί θετικό ενδεχόμενο από Ισραηλινής πλευράς. Ένα πλουραλιστικό πολιτικό φάσμα στη Συρία είναι υποφελία των δημοκρατικών διαδικασιών, αλλά και υποδίζει τη μονοκρατορία της μουσουλμανικής αδελφότητας στην Δαμασκό. Εδώ δεν συμφωνώ εγώ με το άρθρο, με τον κύριο Μάζη σε αυτό το σημείο, διότι ένα πλουραλιστικό πολιτικό φάσμα στη Συρία που λέει είναι υποφελία των δημοκρατικών διαδικασιών, αλλά και εμποδίζει τη μονοκρατορία της μουσουλμανικής αδελφότητας στη Δαμασκό. Δεν μας έφταναν οι δυτικές αδελφότητες, να φτιάξουμε τώρα και μουσουλμανικές αδελφότητες. Λοιπόν, εγώ σε αυτό είμαι κάθετος.
Επιτρέπει αυτή η κατάσταση στην Ιερουσαλήμ να έχει κοσμικούς συνομιλητές στη Συρία, έστω και αν αυτοί δεν συμφωνούν καταρχήν με την Ισραηλινή εξωτερική πολιτική. Ναι. Διότι ένα πλουραλιστικό πολιτικό σκηνικό, ως αντίβαρο της ισχύως της ανερχομένης μουσουλμανικής αδερφότητας, δεν είναι ούτε αρνητικό για την ισορροπία στην περιοχή. Καλά. Θα αφήσει η Ρωσία, άσχετα εάν δεν μπορεί να κρατήσει άθικτα τα σύνορά της αχερσαίου κράτος, να αφήσει τέτοιες δυνάμεις να ανεβάσουν τη δύναμή τους. Δεν φτάνει που έχει μια Τουρκία μπροστά στα πόδια της, θα έχει και μια Ισλαμική Μουσουλμανική αδελφότητα στα αριστερά της έξω από το Καζακστάν. Δηλαδή δεν θα έχει ένα μέτωπο, θα έχει δύο. Μπορεί να είναι πιόνιο ο Πούτιν, αλλά μακάκας δεν είναι σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, συνεπώς η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να αποδεχτεί ιδιαίτερως προσεκτική. Ναι, ως προς τον χειρισμό των υπαρξιακών συμφερόντων της ρωσικής πλευράς, μια δυνάμει με ολοένα και αυξανόμενη προβολή ισχύως στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου. Μας λέει ο κ. Νικολούλιας, η Ρωσία έχει τρομερό πλεονέκτημα οπλικών ερευνητικών εφευρέσεων και ως σήμερα και οι Δυτικοί το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Να θυμίσω πως οι Ρώσοι κατέλαβαν ηλεκτρονικά και πήραν στα χέρια τους μη επανδρομένο αμερικανικό σκάφος στην περιοχή των δυτικών συνόρων της με την Ουκρανία. Αυτά δεν κάνει να τα λέμε σε εκπομπές, αυτό που θα πω τώρα, αλλά θα το πω. Ο Ροκφέλλερ είναι και αυτός Ισραηλινός και απλά είναι δύο Ισραηλινοί που ένας ανταγωνίζεται τον άλλον μέσα σε δύο διαφορετικές χώρες. Τίποτα άλλο. Είπαμε ότι κυβερνάει η εταιριοκρατία, στην εταιριοκρατία το χρήμα το έχουν λίγοι. Αυτοί οι λίγοι είναι στη μία πλευρά. Λοιπόν, τώρα αν τον φυγάδευσαν με τρένο και τέτοια, αυτά είναι για να τα διαβάζουν οι υπόλοιποι. Δεν για μας. Με τις ρωσικές ανησυχίες ευθυγραμμίζεται και ο εντυνόμενος φόβος των συριακών κουρδικών πληθυσμών, των ηρωικών κουρδικών πληθυσμών θα έλεγα, που πολέμησαν στο κομπάνι το Ισλαμικό κράτος και το κατέσφαξαν και μπράβο τους γι' αυτό, γιατί είναι ήρωες, δεν τους βοήθησε κανένας. Κανένας δεν τους βοήθησε τους Κούρδους. Τώρα πάνε οι Αμερικανοί να στήσουν μια βάση εκεί πέρα για να το παίξουν και ήρωες. Πληθυσμούς που ζουν περίπου μέχρι 2,5 εκατομμύρια σε περιοχές που εφάπτονται με το Ιρακινό Κουρδιστάν, το οποίο είναι de facto ολοκληρωμένο κράτος, επιτέλους με βουλή 111 βουλευτών, σημαία εθνικό στρατό, αστυνομία και εθνικό δικαστικό σύστημα, υπό αμερικανική προστασία βέβαια. Μην ξεχνάμε τα συμφέροντα. Ο Αμερικάνος είναι αυτός που θα στήσει τη μουσουλμανική αδελφότητα. Κάτω. Σιγά μην κάτσει τώρα να σπαταλήσει στράτευμα ή νατοικές δυνάμεις, που μιλάμε για budget. Στην Συρία θέλανε 1,5 δις το μήνα. Να κάτσουν να σπαταλήσουν και τους δυνάμεις. Θα φτιάξουν στρατεύματα σιγά σιγά στο δαχτύλιο του Ρίμλαντ και σιγά σιγά θα γίνει περικύκλωση. Απότερο σκοπός των Αγγλοσαξώνων είναι να φύγουν από τις νησιωτικές υπήρους και να περάσουν στην υπηρωτική νήσο, η οποία αυτή θα καθορίσει και το ποιος θα κυβερνάει τελικώς στο 100% τον πλανήτη Γη. Σχολιάζει ο κ. Νικολούλιας, να πω σχετικά με την πρόσφατη δολοφονία του Ευρωρώσου αντιπολιτευτή, είναι σαφές πως μέσα στη Μόσχα δεν θα επέλεγε η ίδια ως μέσον την οπλική χρήση για τη δολοφονία του, θα πήγαινε με άλλον τρόπο σίγουρα, από το τροχαίο, ναι, ως καλύτερη διδάξασα μιας χώρας που με την ΚΚΜ δεν πείθουν κανέναν πως ήταν κυβερνώντες που τον έφαγαν. Σίγουρα δεν τον έφαγαν κυβερνώντες. Αυτό το κομμάτι που βλέπουμε τώρα στη Ρωσία είναι μια προσπάθεια της κάμψης της δημοτικότητας του Πούτιν. Η κάμψη της δημοτικότητας του Πούτιν θα έρθει, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει ένας μετριοπαθής ηγέτης ενός κόμματος που δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται, ο οποίος χαίρει της δημοτικότητας των μικρομεσαίων και σε μεγάλο ποσοστό της μεσαίας τάξης, και αυτός είναι σιγά σιγά που θα ανατρέψει τον Πούτιν γύρω στο 21-22. Θα τα δούμε και σε άλλες εκπομπές, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να αναλύσουμε. Γυρνώντας εδώ στα κομμάτια της Συρίας και του Ιρακινού Κουρδιστάν, το ρητορικό επομένως ερώτημα που τίθεται είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει η κυβέρνηση του Ιρακινού Κουρδιστάν μετά το κύμα μεταναστών που θα προκύψει προς τα εδάφη του από τη Συριακή πλευρά στο ενδεχόμενο επικράτηση της Ισλαμικής κυβερνήσεως των αδελφών μουσουλμάνων στη Δαμασκό,
για τα οποία ο Αμερικάνος στείνει βάσεις. Έχει βάσει την Κρήτη, έχει βάσει στα Σκόπια, έχει βάσει στο Κουρδιστάν, θα φτιάξει άλλη μια βάση στη Δαμασκό. Τακ, 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 στο Ρίμπλαντ ερχόμαστε σιγά σιγά και στείνουμε τα προπύργια περικύκλωσης. Λοιπόν, να προχωρήσω λίγο το κομμάτι που μιλάει για τον Αγιατολάχ και όλους τους υπόλοιπους. Θέλω να περάσουμε στους τουρκικούς σχεδιασμούς κατά της Κύπρου, όπου η Τουρκία δυσφορεί και με την επικείμενη ανάληψη της Ευρωπαϊκής Προεδρίας από την Κύπρο, γι' αυτό και προσπαθεί να εμπλέξει την υπόθεση αυτή και την Προεδρία των Ηνωμένων Αραβικών, των Ηνωμένων Εθνών, συγγνώμη, μέσω του άκρος αμφιλεγόμενου προς την ευθυκρισία του Αυστραλού διαμεσολάβητη, του κυρίου Ντάουνερ. Ο κύριος Μάζης, όπως λέει ο ίδιος, δεν ανήκει στην χωρία των οψίμων και πολλών εσχάτως υποστηρικτών της ελληνοκυπρο-ισραηλινής συνεργασίας και συνεχίζει να γράφει εδώ και περίπου 20 χρόνια ότι η στρατηγική συνεργασία Ελλάδος-Κύπρου-Ισραήλ πρέπει να ολοκληρωθεί στο ενεργειακό και αμυντικό επίπεδο, όπως και σε αυτό της διασφάλισης, της σταθερότητας και της ασφάλειας στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου. Ένα κομμάτι της Μεσογείου, το οποίο δομικά στηρίζεται στο δεύτερο υποβάστρο της Ευρώπης, στη Χερσόνησο του Αίμου, τα Βαλκάνια δηλαδή αλλιώς. Δεν θέλω να το λέω Βαλκάνια, είναι τελείως οθωμανικός όρος και είναι πολιτικός όρος που εδόθη, είναι η δασόδης οροσυρά. Προτιμώ να το λέω Χερσόνησο του Αίμου από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Ευρωπαϊκή και Ανατολική Συνάμα Διάσταση της Ελλάδος, Ευρωπαϊκή Διάσταση της Κύπρου και η διεθνής διπλωματική επιρροή της διαστάσεως του Ισραήλ αποτελούν τις καλύτερες εγγυήσεις ασφάλειας και αξιοπιστίας σε μια περιοχή που συγκλονίζεται από την αστάθεια της πρόσφατα εκραγής αραβικής ανοίξεως, η οποία μετεξελίσσεται σε Ισλαμικό φθινόπωρο και φοβούμαι ότι βαίνει ολονταχώς για ένα Ισλαμικό χειμώνα. Στον άξονα Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ, όσον αφορά τα ενεργειακά, θέλω να πω ότι και το είπαμε και στην αρχή αυτό και το είχα συζητήσει και με έναν από το Λιαμέμπ, είχε περάσει κάποια δόση από το αεροδρόμιο και το συζητήσαμε, γυρνάει και μου λέει, το όνομά του αρχίζει από Β, φοράει και γυαλιά, Λιαμέμπ, έχετε καταλάβει, θα χρησιμοποιήσουν και θα αναβαθμίσουν το εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο. Σε μια Αίγυπτο που δίπλα η Δαμασκός, υπό την βοήθεια των Αμερικανών, θα αναπτύξει τη μουσουλμανική αδελφότητα, η οποία ποιος μου λέει εμένα αύριο μεθαύριο δεν ξεθαρεύει και πάει και χτυπάει την Αίγυπτο. Λοιπόν, πού θα πάω εγώ να στείλω τον εφοπλιστή μου? Γιατί μη γελιόμαστε, εφοπλιστές θα πάνε με τα LNG τα πλοία να πάρουν από τα λιμάνια της Αιγύπτου το φυσικό αέριο να το πάνε στην Ευρώπη. Άμα γίνει αυτή η κόντρα και αλλάξουν τα συμφέροντα του Αμερικανού, εμείς θα μείνουμε, μην πω με τι, στο χέρι. Λοιπόν, δύσκολες καταστάσεις, θέλουν πολύ προσοχή στο σχεδιασμό. Για κυβέρνηση, αντιπολίτευση και όλα αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό δεν θέλω να πω τίποτα. Είναι καρπαζόις πράκτορες. Η πολιτική με όμικρον γιώτα είναι αυτοί οι οποίοι σχεδιάζουν, δρούν και προβλέπουν για το μέλλον και δεν είναι σχολιαστές των γεγονότων. Έχουμε καταλήξει να βλέπουμε όλους αυτούς τους καρπαζόες πράκτορες να είναι σχολιαστές των γεγονότων. Δεν είναι αυτό πολιτική. Πολιτική είναι προβλέπειν, προλαμβάνειν και δρά για αυτό. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ένα τσίρκο του τραπεζικού νεοκομμουνισμού. Δεν είναι τίποτε άλλο. Λοιπόν,
Ο κύριος Νικονούλια συνεχίζει να πω κάτι και για τις δραστηριότητες των Ισλαμιστών εναντίον των πολιτισμικών στόχων. Αυτοί όσοι φανατικοί κάνουν αυτό που πιστεύουν, αλλά οι άλλοι που τους καλλιέργησαν και τους βοηθούν να επικρατούν όσο και όπως επικρατούν. Υπάρχει και άλλος λόγος πέραν της διαγραφής ιστορικών αποδείξεων. Είναι μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία των αγοραστών αμύθιτων ιστορικών αρχαιολογικών θησαυρών να περάσουν πολλά στα χέρια τους αόρατα. Και απλώς τα έχουν διαδώσει ότι κάποια καταστράφηκαν ή χάθηκαν στη μανία φανατικών. Αυτό ισχύει, αλλά τώρα κατά πω, ναι, ισχύει να πω ένα ποσοστό που πιστεύω εγώ περίπου, τέλος πάντων, ένα γύρω στο 30%, γιατί πρέπει να μπει ο πολιτικός σχεδιασμός μιας ηγέτιδας χώρας που πάει να καπηλευθεί τα συμφέροντα της Δαμασκού, της Συρίας, της κάθε χώρας της Μέσης Ανατολής και ούτω καθεξής, μέσω των διάφορων ισλαμοφασιστικών οργανώσεων, και κατά επέκταση όπου δουν ότι έχουν ελεύθερο το πεδίο, εκεί προχωράνε και αυτού του είδους τα σχέδια που λέει ο κ. Νικολούλιας. Είναι πολύ λογικό. Λοιπόν, όσον αφορά τον άξονα Ισραήλ-Κύπρο-Ελλάδος και πιο συγκεκριμένα Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης-Ιωνίου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχουμε δυναμικότητα μεταφοράς περί του 1 τρισεκατομμυρίου κυβικών μέτρων φυσικού αερίου στην ενεργοβόρο ευρωπαϊκή οικονομία και μάλιστα εν καιρό οικονομικής υφέσεως. Εντός δε της προσεχούς οκταετίας, δώστε βάση εδώ, η δυναμικότητά του θα εξαπλασιαστεί. Αυτό σημαίνει πλήρη απεξάρτηση της Δύσος από τους αραβομουσουλμανικούς αλλά και από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες, δηλαδή πλήρη αχρήστευση των δρομολογίων τα οποία φιλοδοξεί να ελέγξει η Τουρκία. Βλέπουμε ότι, και αν διαβάσουμε λίγο πίσω στην ιστορία, κάθε 50 χρόνια οι Αμερικανοί είναι με το Οθωμανικό σκεπτικό, τα επόμενα 50 θα πάει με το Κεμαλικό. Το Κεμαλικό, επειδή είναι αυτό που πιστεύει πιο πολύ στο έθνος κράτος, του μειώνει τη δύναμη. Ατράνταχτο παράδειγμα είναι η σημερινή δύναμη ποσοστών μεταξύ Κεμαλικού και Οθωμανικού κόμματος. Τα βλέπετε, έχει συντριπτικά ποσοστά ο Ερντογάν. Λοιπόν, ο έλεγχος όμως από την Ισλαμική πλέον Τουρκία αυτών των δρομολογίων είναι κάτι που δεν εξυπηρετεί, είπα, και Ισραήλ, δόξαση, διότι τις εκθέτει στους εκβιασμούς μιας νεοοθωμανικής άγκυρας με εξαιρετικά επικίνδυνες φιλίες και συνεργασίες στην περιοχή, αυτό που λέγαμε την ενδυνάμει περιφερειακή υπερδύναμη. Και εδώ είναι που λέμε ότι τα έχουν όλοι καλά με όλους σε επίπεδο ηγεσιών, διότι όλοι είναι πιόνια, ο ένας διαλύει τον άλλον. Για να δουλέψουν τα εργοστάσια πρέπει να παράγουν εξοπλιστικά συστήματα. Αυτά τα εξοπλιστικά συστήματα θα τα φτιάξουν πολίτες χωρών στις δυτικές χώρες. Θα βγάλουν το ψωμάκι τους για τα επόμενα 20 χρόνια, εν αντιθέσει με εμάς που θα είμαστε σε μια λιτότητα και σε μια βεβαιότητα και με κάποια σύνορα απ' έξω, τα οποία δεν είναι βέβαια ότι θα κρατηθούν, είτε από τη δική μας πλευρά είτε από την άλλη. Αυτό έχει να κάνει και με την δύναμη των πολιτικών, που θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι μαριονέτες και δεν θα αφήσουν να τους επιβληθούν ο τραπεζικός νεοκομμουνισμός. Κύριε Τσίπρα, λέω εγώ τώρα, με τον κύριο Βαρουφάκη η πρώτη μούρη, και όχι μόνο τον κύριο Βαρουφάκη, τον κύριο Χαρδούβελ και τον κύριο Σαμαρά, εγώ δεν τρέπομαι να τα πω. Το σχέδιο Ανάν στην Κύπρο προέβλεπε να έχει Βρετανία ΑΟΣ μέσω της βάσης, γύρω στο 1/3 του οικοπαίδου 9 και τα 2/3 του οικοπαίδου 12 της Κύπρου, κύριε Καραμαλή. Για να μην μου λένε κάποιοι ότι μιλάω μόνο για τον Τζίπρα ή για τον Βαρουφάκη ή για τον Τζακαλώτο, να μιλάω και για την άλλη πλευρά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, όπως και τα γεγονότα 63-68 δεν αναφέρονται μέσα στην παρατήρηση 28 στο σχέδιο, κύριε ανιψιέ του Εθνάρχη, για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, η Άγκυρα επίσης θεωρεί ότι μόνο με αυξημένο κύρος στον Ισλαμικό κόσμο θα μπορεί πιστικά να διεκδικεί στη λία της από τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια της Νέας Λιβύης, αλλά και στη σύναψη συμφωνιών με την Αίγυπτο και κοινά όρια των ΑΟΣ των δύο χωρών, χωρίς την αναφορά στην ΑΟΣ του Καστελορίζου. Εδώ βέβαια η ολιγορία της ελληνικής πλευράς τη διευκολύνει. Τη διευκολύνει,
αλλά στο εξάμεινο μέσα, εμείς τι κάνουμε τώρα, προχωράμε σε οριοθέτηση. Εδώ είμαστε εμείς, για να φαίνεται κιόλας, εδώ είμαστε εμείς, εδώ είναι η Αιγυπτιακή ΑΟΖ. Εδώ εφαπτόμεθα. Άμα στα κομμάτια αυτά της οριοθέτησης των βυθωτεμαχίων τα έχουμε βρει με την Αίγυπτο και συνεχίζοντας τα έχουμε βρει και με την Ιταλία, καλό είναι να ανακηρύξουμε ΑΟΖ, αλλά όσο συμφωνούμε με τις περισσότερες χώρες δεν βιαζόμαστε να συμφωνήσουμε και με τις υπόλοιπες. Λόγου χάρη Αλβανία, που ευτυχώς έγινε ο ΤΑΠ και γλιτώσαμε στο παραπέντε την ξεφτύλα. Λοιπόν, αν κάποια στιγμή η Αλβανία δεν συμφωνήσει λόγω του ΔΝΤ και η γεωστρατηγική της ανάπτυξη την θέλει ενάντιους στην ελληνική ΑΟΣ, εκεί κάνουμε μια οριοθέτηση και ας αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν όπως τα θέλει η ένοπλη σύγκρουση μέσα από το γεωστρατηγικό κομμάτι της γεωπολιτικής. Η Τουρκία, όπως είναι γνωστό, δεν αναγνωρίζει δικαίωμα ΑΟΣ ούτε υφαλοκρηπίδα στο Καστελόριζο. Γι' αυτό και προβαίνει σε παραχωρήσεις προς την τουρκική εταιρεία πετρελαίων κατά το προσφυλέστη σύστημα του Γιάννη Κερνάη Γιάννη Πίνη. Όταν δεν έχεις υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, δεν πά να κλείσεις το μισαίο Αιγαίο με ναύτεξ. Δεν πά να δίνεις εντολές ερευνητικά σκάφη. Όταν ένα γεωτρύπανο είναι στο οικόπεδο 12 και βαράει, τον μπαρμπαρός που έρχεται. Το μπαρμπαρός έχει το πρόβλημα, δεν το έχει το γεωτρύπανο. Το γεωτρύπανο παράγει δονήσεις. Το ερευνητικό σκάφος στέλνει πομπό και λαμβάνει δέκτη. Όταν έχει δίπλα του δονήσεις, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί κάθονται και τρομάζουν τους τηλεθεατές της τηλεοράσης με κάτι μακακίες. Ότι και καλά πήγε τον μπαρμπαρός εκεί, ενόχλησε το ιταλικό γεωτρύπανο, το ισραηλινό γεωτρύπανο και ούτω καθεξής. Αυτά είναι, εντάξει, μην βρίσω άλλο. Είναι προφανές ότι είναι γνωστά στην Αγγλία τα αποθέματα ιδρυτών μεθανίου στην περιοχή των υποθαλασσίων οροσυρών του Αναξιμάνδρου, Αναξιμένους και Αναξαγόρα. Πρέπει να κάνουμε ειδική εκπομπή για τους ιδρύτες μεθανίου, είναι μεγάλο κεφάλαιο. Δεν ξέρω, θα προλάβουμε κάποια στιγμή. Είναι δε εμφανές ότι με την παράνομη κατά το δίκαιο της θαλάσσης τη συμφωνία του Μοντέγκο Μπέι, δηλαδή το 1982, διαγραφή από το χάρτη της ΑΟΣ των μεγάλων νησιών με γης της Καστελορίζου και Στρογγύλης και της ΡΟ, η τουρκική ΑΟΣ φτάνει μέχρι την Αιγυπτιακή και εφάπτει μέρος αυτής περίπου 140 χιλιόμετρων. Λοιπόν, εδώ μας λέει για κάτι χάρτες, οι οποίοι αναφέρονται, δεν μας υπολογίζει, δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Και να τελειώσω το κομμάτι αυτής της ανάλυσης με τον πολλαπλασιαστή της διπλωματικής ισχύως, όπου επιδίωξη των Τούρκων περιέχει σημαντικά θεωρητικά και πρακτικά σφάλματα στη σύλληψή της και πιο συγκεκριμένα. Η Σαουδική Αραβία, γιατί άραγε, η κάτοχος των ιερών τόπων του Ισλάμ, της Μέτκας και της Μεδίνας, αλλά και που στο επίδαφο της βρίσκονται τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα διεθνώς πετρελαϊκά κοιτάσματα, περίπου δηλαδή το 40% του πετρελαίου παγκοσμίως, να παραχωρήσει την ηγεμονία στον αραβομουσουλμανικό κόσμο σε ένα κράτος μη αραβικό, το οποίο δεν έχει μάλιστα και κανένα θεολογικό ή οικονομικό προβάδισμα. Η Τουρκία δεν κοιμάται όρθια, για να μην το ξέρει αυτό. Έχει τα πιόνια του Νταβούτογλου και τον Ερντογάν, γιατί και αυτοί είναι πιόνια. Όπως πιόνια είναι και οι ηγέτες στην Ελλάδα, όπως ποιον είναι και ο Πούτιν, όπως και το ποτήρι της ή το ποτήρι της των λέσχιων της Δύσης είναι οι ηγέτες των αγγλοσαξονικών χωρών. Λοιπόν, γιατί άραγε ο αραβομουσουλμανικός σουνιτικός κόσμος να δεχτεί να γίνει υποχείριο των Τούρκων καταστροφέων του ιστορικού χαλιφάτου? Πολύ λογικό για τους αραβομουσουλμανικούς πληθυσμούς, για να έχουν ασχολούνται δηλαδή. Προκύπτουν και άλλες ερωτήσεις, έχει να κάνει με τα χαλιφάτα και τις ηγεμονίες στους Σουνίτες, στις Άγκυρες και όλα αυτά, δεν θα σας ζαλίσω με αυτά. Αυτά να τα συζητάμε στον καφέ και για τους πολύ πορωμένους. Λοιπόν,
Θέλω να περάσω κατευθείαν στο κομμάτι της σκληρής δύναμης, ήπιας ισχύς και ενεργειακής δύναμης. Το μεγάλο παιχνίδι της Τουρκίας και της Αιγύπτου στη Μέση Ανατολή θα προλάβουμε να το πούμε. Μιλάει για φίλους, άσπονδους και εχθρούς. Μιλάει για την υπαναχώρηση. Μιλάει για την αραβική εξέγερση. Χαζαμάρες. Λοιπόν, μιλάει για την έχθρα Μόρση, Σίση και όλο το καθεστώς που είχε επιβληθεί τέλος πάντων στην Αίγυπτο και όλα τα σχετικά. Μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση. Και περνάω στο νέο εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής. Σκληρή δύναμη, ήπια ισχύς και ενεργειακή δύναμη. Η περίληψη που γράφει ο κύριος Μίκαλ Κλάρ, καθηγητής σπουδών ειρήνης και παγκοσμίου ασφαλείας στο Five Colleges και συγγραφέας πρόσφατα του βιβλίου The Race for What's Left, The Global Scramble for the World Last Resources. Μιλάει για τη συζήτηση για το αν τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο εξωτερικό εξυπηρετούνται καλύτερα από τη σκληρή δύναμη ή την ήπια ισχύ που είναι αιώνια. Τώρα υπάρχει και μια τρίτη επιλογή, ενεργειακή δύναμη, κάτι για το οποίο φαίνεται να συμφωνούν και οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί. Λοιπόν, η συζήτηση για το αν τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο εξωτερικό εξυπηρετούνται καλύτερα από σκληρή δύναμη με μέσα καταναγκασμού, όπως είναι η στρατιωτική δύναμη ή η ήπια ισχύς, λιγότερο επιθετικό, μέσα της πυθούς, όπως είναι η διπλωματία, όπως είναι η οικονομική βοήθεια και η προπαγάνδα, είναι αιώνια. Αυτά τα ξέρουμε. Κάτσε, γιατί έχω φύγει από το κείμενο. Ο Μπάρακ Ομπάμα από τότε που ανέβηκε έχει δώσει έμφαση στην ήπια ισχύ, που δηλώνει ότι η υπερβολική στήριξη στρατιωτική δύναμη έχει αποξενώσει πολλούς από τους φίλους και συμμάχους των ΗΠΑ. Βέβαια, άμα θες, κύριε Μπάρακ Μαχμούντ, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, να είσαι ηγέτης ή πλανητάρχης, πρέπει να βάζεις και το χέρι στην τσέπη, άμα θες να είσαι ηγέτης. Αυτά τα πάω φτιάχνω μουσουλμανικό χαλιφάτο. Πάω φτιάχνω Ισλαμικό κράτος μαζί με την Τουρκία και αυτές οι μαγκές θα βάλεις το χέρι στην τσέπη. Αλλιώς όπως αντιδράει η Ελλάδα στη Γερμανία, που δεν βάζει η Γερμανία το χέρι στην τσέπη επειδή θέλει να το παίξει ηγέτη στον τραπεζικό νεοκομμουνισμό, στην κλίμακα της γεωπολιτικής ή της γεωστρατηγικής, στην επέκταση δηλαδή του διπλωματικού κομματιού, πρέπει και εκεί να βάλεις το χέρι στην τσέπη. Που μου το παίζει τώρα ειρηνιστής και καλά, ήπια ισχύς. Δεν έχεις μία στην τσέπη σου. Αυτό είσαι. Μέχρι στιγμής. Λοιπόν, πολλοί Ρεπουμπλικανοί, ακόμα και ορισμένοι Δημοκρατικοί, τον κατηγορούν για υπερδιόρθωση και στη συνέχεια πρόσκληση κακών συμπεριφορών από ανθρώπους όπως ο Μπασάρ Αλ-Άσαντ της Συρίας ή ο Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας. Παρόλες τις κατηγορίες τους, στα δύο μέρη στην πραγματικότητα έρχονται να σπαστούν μια ενδιάμεση προσέγγιση, αυτό που μπορεί να ονομαστεί καλύτερα ενεργειακή δύναμη. Λοιπόν, η ενεργειακή δύναμη λοιπόν είναι η αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων ενός έθνους στην παραγωγή ενέργειας και στην τεχνολογία με σκοπό την προώθηση των παγκοσμίων συμφερόντων του και την υπονόμευση εκείνων του αντιπάλου του. Των αντιπάλων του. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει, για παράδειγμα, την παροχή ενέργειας σε φίλους και συμμάχους που εξαρτούνται σε μεγάλο βαθμό από τα εφόδια που παρέχονται από μια εχθρική δύναμη. Αυτό τώρα μου δίνει σκέψη για το τρίγωνο του στρατηγικού άξονα Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ. Κρατήστε το αυτό. Μπορεί επίσης να σημαίνει την ανάπτυξη μιας πετρελοπηγής σε αμφισβητούμενα έδατα. Λέω εγώ τώρα, Καστελόριζο. Εγώ το λέω αυτό, δεν το λέει το άρθρο. Λοιπόν, ως μέσον επιβεβαίωσης ελέγχου, όπως συνέβη στις κινέζικες εργασίες γεώτρησης στη θάλασσα της Νότιας Κίνας. Εδώ, κάλλιστα, στα δικά μας κομμάτια, θα μπορούσαμε τη συνεργασία του Ισραήλ και της Κύπρου. Και με σιγανά αόρατα βήματα της Αιγύπτου και με το μέτρο που βάζει ο Αμερικανός, έχοντας κρατημένο το εργοστάσιο υγροποίησης φυσικού αερίου στην Αίγυπτο, να σιγοντάρει, να αφήνει δηλαδή τα συμφέροντά μας να αναπτυχθούν, μειώνοντας τον υπολείπον μέσω της ήπιας ισχύς, της ενεργειακής δηλαδή δύναμης, η οποία είναι η ενδιάμεση προσέγγιση που είπαμε ότι είπαν οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί στον Ομπάμα. Λοιπόν,
Μπορεί επίσης να σημαίνει την ανάπτυξη μιας πετρελοπηγής νέας αμφισβητούμενα έδρα, το είπαμε αυτό. Να ενισχύσει δεσμούς με ένα γεωστρατηγικό έτερο. Πυρηνικές συμφωνίες που δημιουργούνται μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας. Πυρηνικές συμφωνίες που δημιουργούνται μεταξύ ΗΠΑ και Ινδίας. Έτσι θα χτυπηθεί ο Κινέζος. Τα ετοιμάζει ο Αμερικανός σιγά σιγά. Δεν βιάζεται. Τώρα θα πάρει Ραφάλ από το φίλο και σύμμαχο της πεντάδας του Συμβουλίου Ασφαλείας, το Γάλλο. Εάν πάρει του Γάλλου και δεν πάρει του Άγγλου, θα δούμε. Αν πάρει τα Eurofighter, χρεοκοπεί η Γαλλία. Μνημόνιο και πρώτη Δευτέρα. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Μεγάλα συμβόλαια, πολλά δισεκατομμύρια. Λοιπόν, ή για να τιμωρήσει ένα απίθαρχο γείτονα, όπως στον επαναλαμβανόμενο αποκλεισμό της Ουκρανίας από την προμήθεια φυσικού αερίου. Αν και δεν είναι τόσο δρυμία σκληρή δύναμη, η ενεργειακή δύναμη μπορεί να επιφέρει πολιτικές που υψώνονται πάνω από το επίπεδο της ήπιας δύναμης. Η ενεργειακή δύναμη έχει υπάρξει φυσικά εδώ και καιρό χαρακτηριστικό της τέχνης της κρατικής πολιτικής. Τη στιγμή που η Ιαπωνία επέκτηνε την προπολεμική της αυτοκρατορίας στην Ασία, για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ήταν τότε ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Ιαπωνίας, να θυμίσω εδώ πέρα στο κομμάτι αυτό ότι η Ιαπωνία πήγαν οι Αμερικάνοι το 1836, τη συνέτριψαν με το ζόρι και την έκαναν σύμμαχο γιατί ήξεραν από απέναντι τι έρχεται. Λοιπόν, μεταξύ του ενός πολέμου Ιαπωνία-Κίνας, δεν θέλετε να σας πω ποιος νίκησε, τα ξέρετε από μόνοι σας, και φτάσαμε στο σημείο η Αγγλία, αυτό το πραγματάκι, να δώσει το 1997 με τα Opium Wars ποιον, το Hong Kong πίσω στην Κίνα. Λοιπόν, όπως βλέπουμε, ετοιμάζεται να κάνει εξέγερση και να αυτονομηθεί το Hong Kong. Είδαμε κάποιους φοιτητές μερικούς μήνες πριν τι πήγαν να κάνουν. Δεν έχω δει το κομμάτι αυτό που συνεχίζεται, αλλά ήταν ένα αγγλοσαξονικό μηνυματάκι του στυλ μην κουνιέστε, δίνω εντολή, αυτονομούνται και ξεκινάμε. Λοιπόν, 9η Μαΐου 2012 Σεβί και Ουγγούρ, Αθήνα. Ένας ανώτερος αξιωματούχος από ελληνική πλευρά, η οποία δόθηκε εντολή να σχηματίσει τη νέα κυβέρνηση της χώρας, έχει στείλει θερμό μήνυμα προς Τουρκία, δηλώνοντας ότι Τουρκία και Ελλάδα έχουν πολλά κοινά σημεία για να ξεπεράσουν τα ιστορικά προβλήματα τα οποία έχουν γίνει στερεότυπα. Η Τουρκία και η Ελλάδα πρέπει να είναι έτεροι, έχουν πάρα πολλά κοινά να διακινδυνεύσουν μια άχρηστη αντιπαράθεση. Ρένα Δούρου, μέλος του συνασπισμού της ριζοσπαστικής αριστεράς. Άμα ήταν έξυπνη η κυρία Δούρου, θα γυρνόταν και δεν θα ερωτευόταν σήμερα την κυρία Κανέλη, αλλά θα της έλεγε: γιατί δεν πήγες να κάνεις μήνυση για να τους κρατήσεις μέσα τους χρυσαυγίτες? Δεν έκανε, οπότε τα υπόλοιπα τα ακούω γελατζή. Λοιπόν, όσον αφορά το κομμάτι εδώ του κυρίου Νικολούλια, οι αξιωματικοί και οι αξιωματούχοι, δεν μου διευκρινίζεται εδώ κύριε Νικολούλια, είναι πολιτικός αξιωματούχος, θα ήταν όσον αφορά τα συμφέροντα, θα είχε ένα forced. Λοιπόν, αν είναι αξιωματούχος ενός όπλου όπως είναι το στράτευμα, εκεί δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Γιατί είναι τμήμα ή μάλλον κατηγορία του, ή μάλλον είναι υποκατηγορία της κατηγορίας γεωπολιτική, είναι στο κομμάτι της γεωστρατηγικής, το οποίο δεν πάει μόνο του, πάει μαζί με το γεωοικονομικό και εκεί κατευθύνονται. Αλλά η κυρία Δούρου σήμερα θα μπορούσε να είχε κάνει την κίνηση ΜΑΤ. Κίνηση ΜΑΤ δεν έκανε, γιατί στην Ελλάδα θέλουν την πόλωση. Φέρνουν την πόλωση στην Ελλάδα με ΣΥΡΙΖΑ και Χρυσή Αυγή. Η Νέα Δημοκρατία κάνει ένα συνέδριο του κόλλου. Η Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει. Θα καταλήξει όπως το ΠΑΣΟΚ. Οθείται η κοινωνία στα άκρα. Το καλοκαίρι δεν ξέρω τι θα γίνει. Με τα ομόλογα που λήγουν είναι 7 με 10 δις, δεν ξέρω ποιος θα προλάβει. Λέω αυτό και διαβάζω το κομμάτι που συνέχισε ο κ. Νικολουλιάς.
θα... Έχω τόσα πολλά στο μυαλό μου που τα μπερδεύω. Ρένα Δούρο, μέλος του συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, είπε στη σημερινή Ζαμάν σε μια αποκλειστική συνέντευξη ΣΥΡΙΖΑ. Ήρθε δεύτερος εκλογής στη... με 16,7% και 52 έδρες. Έλαβε την εντολή την Τρίτη, μια μέρα μετά τις εκλογές νικητής. Συντηρητικό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς ηγέτης, δεν κατάφερε να συγκεντρώσει αρκετή υποστήριξη από την άλλη πλευρά, ιδιαίτερα τη ΣΥΡΙΖΑ, για να σχηματίσει κυβέρνηση. Λοιπόν. Μάλιστα. Αν θέλανε, θα κρατάγανε τη Χρυσή Αυγή μέσα. Τη Χρυσή Αυγή τη βγάζουν έξω. Όπως και έτσι πρέπει να γίνει, εφόσον πρώτον η Κανέλη δεν έκανε μήνυση. Και δεύτερον, γιατί δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες από τον κύριο Δένδια που τους τσουβάλιασε. Ή έστω και αν προκύπτουν, δεν προκύπτουν για όλους. Λοιπόν, ή να μου πει κανείς κάτι για τη Χρυσή Αυγή, αλλά και να γυρίσει να μου πει για τη Χρυσή Αυγή, μπορώ οποιοδήποτε Χρυσή Αυγή την άρθει να του πω απλά το εξής. Την πλατεία Θησίου την ονόμασαν πλατεία Ζακλίν Ντερομιγή. Εσείς που ήσασταν όταν μετονομάστη η πλατεία Θησίου σε πλατεία Ζακλίν Ντερομιγή. Απαντήστε μας πρώτα σε αυτό και μετά αρχίστε να λέτε ερχόμαστε. Καρπαζόης πράκτορες. Λοιπόν, συνεχίζοντας στην ενεργειακή δύναμη που έχει υπάρξει, τη στιγμή που η Ιαπωνία επέκτηνε την προπολεμική της αυτοκρατορίας στην Ασία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες ήταν τότε ο μεγαλύτερος προμηθευτής πετρελαίου της Ιαπωνίας, επέβαλε όλο και πιο αυστηρές κυρώσεις στις εξαγωγές ενέργειας προς την εν λόγω χώρα σε μια τελικά ανεπιτυχή προσπάθεια να αποτρέψουν την περαιτέρω ιαπωνική επιθετικότητα. 73-74, τα μέλη του ΟΠΕΚ, τα αραβικά μέλη, επιδίωξαν να αποθαρρύνουν την ξένη στήριξη προς το Ισραήλ με την επιβολή εμπάργου στην παράδοση πετρελαίου προς τις ΗΠΑ και την Ολλανδία, πυροδοτώντας μια παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση. Ήταν μια εξομοίωση αντανακλαστικών και τίποτε άλλο. Η σκληρή δύναμη δεν απομακρύνθηκε ποτέ από το μυαλό των εμπλεκόμενων πολιτικών. Ήταν απλά, έλα να δουλέψουμε λίγο το συστηματάκι αυτό για εκφοβισμό. Μπορούμε να το δουλέψουμε. Τι χρόνους έχουμε σε αυτό το κομμάτι αντίδρασης? Έχουμε βελτιώσει αυτό το σχέδιο? Πάμε σε κάποιο άλλο. Έχουν πολλά εργαλεία στα χέρια τους. Δεν θα κάτσουμε να αναλύσουμε τα εργαλεία τώρα. Λοιπόν, σκεφτείτε την αντίδραση των ΗΠΑ στις επιδρομές της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στο παρελθόν, αυτό το είδος συμπεριφορά θα προκαλούσε στενόριες προειδοποιήσεις για πιθανή στρατιωτική δράση, καθώς και ολοφάνερη παράταξη πολεμικών πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών σε κοντινές περιοχές. Αλλά σήμερα ακόμα και οι πιο επιθετικοί των Ρεπουμπλικανών αποκλείουν τη χρήση βίας. Λοιπόν, εδώ ο κύριος Νικολούλιας μας λέει, η Δούρο είπε ότι η Τουρκία πρέπει να συνεχίσει δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και να ακολουθήσει την πορεία της υποψηφιότητα της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μου ακούγεται σαν να μιλάει κάποια από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο όσον αφορά τη Δούρο. Χάρη στον Ερντογάν, έχει προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό για τη δημιουργία ενός καινούργιου πολιτικού σχήματος. Δεν είναι ο κίνδυνος που σήμερα οι άνθρωποι στην Αίγυπτο, την Ισία και τη Λιβύη ονειρεύονται στο τουρκικό μοντέλο, δήλωσε η Δούρο, που γράμμισε Τουρκία διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη Μέση Ανατολή. Ναι. Διάβασα, είπε η κυρία Δούρου, ένα βιβλίο της Μελέκ Φιράτ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, για τη σχέση ανάμεσα Ελλάδα και Τουρκία και την και Κύπρο, ναι, και το πρόβλημα της Κύπρου. Βρήκα πολύ ενδιαφέρον τον τρόπο οι διαφορετικές ιστορίες αφήγησης των δύο ιδρυμάτων κατά τον καθορισμό των εθνικών μας αρμηνείων. Γνωρίζοντας ο ένας τον άλλον, είναι πάντα χρήσιμο και σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ. Η κυρία Δούρου να πάει στη γωνία να δει αν έρχομαι και άμα είμαι εκεί να μου φέρει και την ίσπραξη. Και το λέω αυτό διότι η πολιτική, όπως είπαμε προηγουμένως, δρούν, σχεδιάζουν, δρούν και προβλέπουν. Δεν είναι σχολιαστές των γεγονότων. Μιλάει για την κυβέρνηση Ομπάμα και τον τρόπο που μπορεί να χειριστεί την ήπια δύναμη όσον αφορά τις ρωσικές εταιρείες ενέργειας.
με δυτική χρηματοδότηση και τεχνολογία. Αυτό μου αρέσει και λέω μου αρέσει διότι έχουν βγει κάτι νόμοι σε κάτι χώρες έτσι γύρω στη Μαύρη Θάλασσα και αν πούμε ότι ο σκοτωμός πάει μετά το 2022 στα 100 χρόνια της Τουρκίας αναλογικά με το 2022-15 έχουμε μια οχταετία ακόμα, έχουμε άλλη μια χρυσή δεκαετία. Το 2000-2010 δεν ήταν όλο το κομμάτι εποχή της Ευμάρειας. Ευμάρεια ήταν το 2001 μέχρι το 2006. Από το 6 και μετά η καμπύλη ήταν ψηλά και έκανε αυτό σιγά σιγά, άρχισε να κατεβαίνει. Λοιπόν, αυτό γίνεται τώρα από το 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21 θα σταροποιηθεί και μέχρι το 22. Κοινώς κυρίες και κύριοι έχουμε ακόμα μια πενταετία γεμάτη να βγάλουμε λεφτά. Να μην σταλαιπωρώ κομματιαστά για το άρθρο. Ναι, βγάζει μάτια, είναι η αλήθεια κύριε Νικολούλια. Αλλά είναι ουσιαστικό που ενώ έκανε ναι στο Essex, την προώθησαν από εκεί να κάνει διδακτορικό και πήγε και το έκανε στην Άγκυρα. Αυτό μας λέει πολλά για το ποιοι είναι. Μια φορά είχα ρωτήσει μία φίλη μου ποιος είναι πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Είχε πάει σε ένα γεύμα τραπεζιτών και το ρώτησε αυτό το πράγμα. Και αυτός που τους είχε καλέσει πάντως στο τραπέζι ήταν πάνω σε μια ταράτσα εκδήλωση και φαινόταν αρκετά σημεία στην Αθήνα. Και λέει, ποιοι είναι πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ, τον ρωτάει. Και γυρνάει και λέει αυτός. Δεν μπορώ να σου πω ποιος είναι πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ, μπορώ όμως να σου δείξω. Και κάνει έτσι και δείχνει την Αμερικανική πρεσβεία. Λοιπόν, αυτό λέει πάρα πολλά. Λοιπόν, οι Ρεπουμπλικανοί προτιμώντας κάτι ισχυρότερο από την ήπια ισχύ θέλησαν να επιταχύνουν την προμήθεια φυσικού αερίου των ΗΠΑ σε χώρες που εξαρτώνται αυτή τη στιγμή από τις ρωσικές προμήθειες. Η δυνατότητα να γυρίσουμε την κατάσταση και να θέσουμε υπό έλεγχο το Ρώσο ηγέτη βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα πόδια μας, διακήρυξε τον περασμένο Μάρτιο ο πρόεδρος της Βουλής, Τζον Μπόνερ, υπό τη μορφή τεραστίων εφοδίων φυσικής ενέργειας. Οι ηγέτες των ΗΠΑ έχουν προσπαθήσει επίσης να χρησιμοποιήσουν την ενεργειακή δύναμη και σε άλλα προβλήματα της εξωτερικής πολιτικής. Η πρόσφατη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου των ΗΠΑ έχει θεωρηθεί χρήσιμη για την όθηση του Ιράν να αναζητήσει μια διαπραγματευτική λύση στη διένεξη και τις δραστηριότητες του πυρηνικού του προγράμματος. Δεδομένου ότι το Ιράν ήταν κάποτε σε θέση να αντιμετωπίσει τις οικονομικές κυρώσεις που του επεβάλλονται από την Ουάσιγκτον, αξιοποιώντας τη δίψα που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο για το πετρέλαιο, βρίσκει πλέον όλο και πιο απομονωμένο, καθώς η αύξηση της παραγωγής των ΗΠΑ εξουδετερώνει την επίπτωση των όποιων μεμονωμένων και μειωμένων εξαγωγών του Ιράν. Περί εξαντλήσεως της ενέργειας, κυρίες και κύριοι, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους η ενεργειακή δύναμη έρχεται στο προσκήνιο, ξεκινώντας από την απροθυμία να καταφύγει κανείς στη σκληρή δύναμη, ιδίως εναντίον μεγάλων δυνάμεων. Ποιος μπορεί να το κάνει άλλωστε αυτό? Την ίδια στιγμή, ωστόσο, πολλοί στην Ουάσιγκτον έχουν δυσαρεστηθεί με την χρήση αποκλειστικά ήπιας δύναμης και γι' αυτό αναζητούν πιο ισχυρούς μοχλούς επιρροής. Και σε αυτές τις εκτιμήσεις προσθέστε τους αυξανόμενους φόβους για την ενεργειακή ασφάλεια και την ασφάλεια των διεθνών δικτύων ίδρυυσης. Θα κάνουμε μια εκπομπή και για το νερό. Όχι αν υπάρχει πολύ, αν υπάρχει λίγο γεωπολιτική προβολή υδάτων Μέσης Ανατολής, Λεκάνης Μεσογείου και όλα αυτά. Τόσο όσο στην ιδιωτικοποίηση αυτών, όσες βρίσκονται στο κομμάτι του νεοφιλελευθερισμού και στο κομμάτι τέλος πάντων που επιβλήθηκε και η περιστρόικα και κατ' επέκταση οι καταιγίδες του Ιράκ και όλα τα υπόλοιπα, γιατί είχε άμεση σχέση με αυτό και όλα ενώνονται, όλα είναι κρίκος μια αλυσίδα πίσω από την άλλη. Απλά παίζουν μια κβαντική γεωγραφία, θα την έλεγα εγώ, από τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί είναι πολύ μπροστά, έχουν βάλει 30 άτομα και έχουν ξεφύγει στη σκέψη. Ναι.
Κύριε Νικολούλια, ο Τσίπρας, πέρα από, εντάξει, καταλήψει μέχρι να μπει στη Βουλή, μπήκε στη Βουλή, είπε 2-3 εξυπνάδες, πήρε τον κάκτο στο χέρι, δεν ξέρουμε αν τον κρατάει ακόμα ή αν τον έχει κάνει κάτι άλλο. Του ανοίξανε λίγο τα μάτια από γεωπολιτική στα 38, στα 39, στα 40. Πάλι καλά που γνώρισε και τη γεωπολιτική όσο ζει. Θα μπορούσε να μην την είχε γνωρίσει και καθόλου. Είναι ένα επίτευγμα για αυτόν. Λοιπόν, ακόμα πιο σημαντική ίσως είναι η δραματική αύξηση της παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας, η παραγωγή αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου εκτινάχθηκε από το κατώτατο των 5 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα σε 9,2, με αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 84%. Λοιπόν, έχουμε και το σχιστολιθικό αέριο στην Αμερική που έχουμε εκπομπές να κάνουμε. Αλλά και στην Χερσόνησο του Ρώμου και τη γεωπολιτική προβολή που κάναμε την προηγούμενη εκπομπή και τώρα και γενικότερα στα άρθρα όσον αφορά την ενέργεια, το 2020 είναι ένα έτος το οποίο πρέπει όλοι να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό, γιατί θα ξεκλειδώσουν οι μεγάλες εταιρεοκρατικές συμφωνίες. Δηλαδή από το 16, 17, 18 να παράγουμε ένα κεφάλαιο, αυτό το κεφάλαιο να το επενδύσουμε σε μη συστημικές τράπεζες και κατ' επέκταση να μπορέσουμε είτε μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να κάνουμε κάτι δικό μας ή μια κοινοπραξία για να περάσουμε στο επόμενο σκαλοπάτι του τραπεζικού νεοκομμουνισμού που ξεκλειδώνουν οι εταιρεοκρατικές συμφωνίες και η εταιρική σχέση που έλεγε πριν η κυρία Δούρου, εταιρική σχέση και μετά όλες τις υπόλοιπες είδους σχέσεις, εταιρείες, κορπορατόκραση, εταιριοκρατία, αυτό μας κυβερνάει αυτή τη στιγμή, ονομάζεται τραπεζικός νεοκομμουνισμός. Λοιπόν, η εγχώρια παραγωγή φυσικού αερίου είναι επίσης έκρηξη ανάπτυξης. Πολλοί αναλυτές συμφωνούν πως η εξαιρετική ανάπτυξη των ενεργειακών μέσων μείωσε τουλάχιστον την εξάρτηση των ΗΠΑ από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής. Ναι, ναι, τους απελευθέρωσε και όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούμε να πούμε. Οι Ρεπουμπλικανοί συχνά υποστηρίζουν ότι ο Λευκός Οίκος εμποδίζει τις προσπάθειές τους να χρησιμοποιήσουν την ενεργειακή δύναμη της ίδιας της χώρας, όπως με το να μην επιτυγχάνουν την κατασκευή των εγκαταστάσεων εξαγωγής φυσικού αερίου σε υγρή μορφή. Να, αυτό δεν το ήξερα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο Ομπάμα είναι λάτρης της ενεργειακής δύναμης όσο και εκείνη. Η κυβέρνηση δεν έχει απλά επιταχύνει την έγκριση των εγκαταστάσεων εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Καλά, αυτά τα κάνουν οι ιδιώτες, δεν τα κάνει το Κογκρέσο. Αλλά προσφέρει επίσης τεχνική βοήθεια σε Βουλγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ουκρανία και άλλες πρώην σοβιετικές χώρες που επιδιώκουν να αναπτύξουν τους δικούς τους ενεργειακούς πόρους και να μειώσουν με άλλους τρόπους την εξάρτησή τους από το ρωσικό φυσικό αέριο. Θα το δούμε αυτό. Μεγάλο ρόλο σε αυτή την τακτική και σε αυτό το σχεδιασμό θα παίξει και η ελληνική κυβέρνηση ως πυλώνα σταθερότητα στα Βαλκάνια, ως pinned joint, σταθερός κρίκος μέσω υπογαστρίου της Ευρώπης, δευτέρου υπογαστρίου, εδώ ας πούμε ότι είναι η Κρήτη, όλο το υπογάστριο το δεύτερο που είναι από Πολωνία μέχρι Κρήτη και όλο αυτό το κομμάτι εδώ κάτω, η Ανατολική Μεσόγειος. Είμαστε ένας κρίκος που ενώνει, όχι έτσι, πώς να το κάνω, ναι, έτσι, το υπογάστριο της Ευρώπης με την Ανατολική Μεσόγειο. Εδώ πέρα έχουμε ένα pin join, μια ένωση. Αυτή η ένωση είναι ελληνική πολιτική. Για να δούμε τι θα γίνει σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, η υιοθέτηση της ενεργειακής δύναμης λοιπόν από την κυβέρνηση επιδεικνύεται επίσης στη νέα στρατηγική εθνικής ασφαλείας που δραστηριοποιήθηκε από το Λευκό Οίκο στις αρχές Φεβρουαρίου. Η ενεργειακή αναγέννηση της Αμερικής δεν είναι μόνο ευεργετική για την ανάπτυξη, αναφέρει το έγγραφο. Λοιπόν, α...
αλλά επίσης προσφέρει νέες διεξόδους εναντίον της καταναγκαστικής χρήσης της ενέργειας από κάποιους και νέες ευκαιρίες για να βοηθηθούμε, να βοηθήσουμε κάποιους άλλους να μεταβούν σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Με εκφράσεις που δεν έρχονται σε αντίθεση με εκείνες που χρησιμοποιούν οι Ρεπουμπλικανοί, υποστηρίζει την ανάγκη για συντομότερη δράση με σκοπό την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκύπτουν από την Ουκρανική και Ευρωπαϊκή εξάρτηση από το ρωσικό ενεργειακό εφοδιασμό. Λέει ο κ. Δημήτρης ότι θα έχουν δείξει πολύ νωρίτερα το 2020 οι Ισραηλινοί. Ξέρεις ότι έχουν μια αιμονή με την εφταξία των ημερολογίων στις 25 Σεπτεμβρίου του 2015. Ήδη ο ίδιος ο Νετανιάχου τους έχει καλέσει να επιστρέψουν όλοι τους παγκοσμίως στην πατρίδα τους. Ναι, το άκουσα. Έχουμε πολύ χρόνο μέχρι τότε. Επίσης όμως άκουσα ότι και πολλοί πλούσια έχουν αρχίσει και μπαίνουν στα καταφύγια. Έχω συζητήσει πολλά για αυτό το θέμα, δεν έχω διαβάσει. Αλλά από έγκυρες πηγές ξέρω ότι κάποιοι έχουν ήδη αρχίσει και κατεβαίνουν στα καταφύγια τους. Δεν κατεβαίνουν για να μείνουν διότι ξεκινάει τώρα το μπαμ. Κατεβαίνουν για να δούνε, για να τεστάρουν την ψυχολογία τους και τις αντοχές τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Από τη στιγμή που έχεις τα λεφτά και φτιάχνεις ένα τέτοιο καταφύγιο, εντάξει, το φτιάχνεις, υπάρχει, μένει εκεί που είναι. Το να πας και να πειραματιστείς για να δεις αν μπορείς να μείνεις, αυτό εμένα μου λέει πάρα πολλά. Λοιπόν, στην πτυχιακή μου, τελείωσα στο Portsmouth πολιτικό μηχανικός. Είχα να επιλέξω μεταξύ δύο πτυχιακών, ή πυρηνικό καταφύγιο ή διατμητική τάση στο Χάλιβα. Επέλεξα διατμητική τάση στο Χάλιβα. Τελείωσα το 9, δεν περίμενα να σκάσω το μνημόνιο. Μπαίνω το 2009 στο αεροπλάνο, παίρνω την Guardian στο χέρι και διαβάζω ότι η ανάπτυξη, έλεγε η Guardian, η ανάπτυξη του 2007 ήταν 2009. Η ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου για να επανέλθει στα επίπεδα του 2007 θα περάσει και το 2018. Για να έρθει η ανάπτυξη του κατασκευαστικού κλάδου όπως ήταν το 2007, αυτά τα διάβαζα το 2009, για να έρθει στα επίπεδα του 7 θα περάσει και το 18. Λοιπόν, άρα 18, 19, 20 είναι 3 χρόνια σταθμός, 15-17 είναι το παλατζάρισμα για την ισορρόπηση της 5 ετούς, αν το θέλετε, εταιριοκρατικής σχέσης. Το ξέρω, μιλάμε την ίδια γλώσσα και θα κάνουμε μαζί μια εκπομπή. Θα πούμε από το Facebook αύριο. Θα σας κάνω εγώ την ανοίξη. Να τα πούμε. Προκύπτει λοιπόν ότι οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί είναι πολύ πιο κοντά στις απόψεις τους σχετικά με τη στρατηγική ασφαλείας από ό,τι υπονοεί η τρέχουσα συζήτηση στην Ουάσιγκτον. Αν και οι διαφωνίες θα παραμείνουν σε ό,τι έχει να κάνει με τη σχετική έμφαση για την εφαρμογή σκληρής και ήπιας ισχύως με σκοπό την αντιμετώπιση των αντιπάλων των ΗΠΑ, και οι δύο πλευρές είναι πρόθυμες να αυξήσουν τη στήριξή τους στην ενεργειακή δύναμη ως εργαλείο εξωτερικής πολιτικής. Όλα αυτά γίνονται στο αυτοκρατορικό κομμάτι. Το αυτοκρατορικό κομμάτι είναι μεταξύ Ρώμης και Ιερουσαλήμ. Λοιπόν, βάλτε το διαβίτη στην Αθήνα και ανοίξτε το κομμάτι από την Ρώμη και ξεκινήστε να φτιάχνετε ένα κύκλο στο χάρτη, να δείτε την κλειστή γεωστρατηγική προβολή, η οποία εκεί πέρα πάντα θα γίνονται οι περισσότεροι πολέμοι στην ιστορία του ανθρώπου. Λοιπόν, και σε μια αντιδιαστολή στη γεωοικονομία, βάλτε το ένα τμήμα του διαβίτη στη Γάβδο και το άλλο τμήμα του διαβίτη στο βορειότερο νησί της Νορβηγίας και σχηματίστε ένα κύκλο, και ό,τι περικλεί εντός του είναι οι γεωοικονομικές εμπορικές σχέσεις που μπορούν να προκύψουν έξω από το κομμάτι της γεωστρατηγικής, το οποίο έχει φύγει για να περάσουμε στην γεωοικονομική ανάπτυξη.
Λοιπόν, λέει για τα πλεονεκτήματα των ΗΠΑ ως εναλλακτική λύση για τη σκληρή δύναμη, η ενεργειακή δύναμη πλέον επικοινωνεί τη σοβαρότητα των προθέσεων των ΗΠΑ, αλλά χωρίς να αναφέρει τους κινδύνους στρατιωτικής δράσης ως εναλλακτική για την ήπια ισχύ. Παρέχει έναν βαθμό δύναμης που δεν θα είναι διαθέσιμος από τη διπλωματία και μόνο, όμως η χρήση της ενεργειακής δύναμης δεν είναι ακίνδυνη. Δεν είναι ακίνδυνη. Μπορούν να απολαύσουν μερικά πλεονεκτήματα σε αυτόν τον τομέα λόγω της ανάπτυξης παραγωγής πετρελαίου, ας πούμε, και φυσικού αερίου, αλλά και χώρες όπως μεταξύ άλλων και η Ρωσία έχουν σημαντικά αποθέματα και είναι εξίσου πιθανό να χρησιμοποιήσουν την ενέργεια ως όπλο, ενδεχομένως εις βάρος των ΗΠΑ. Σε ακραίες περιπτώσεις, μια τέτοια δράση θα μπορούσε να προκαλέσει στρατιωτική αντίδραση. Η ανάπτυξη μιας εξέδρας γεώτρησης πετρελαίου από την Κίνα το Μάιο του 2014 στα Βιετναμέζικα ύδατα, για παράδειγμα, θα οδηγούσε σε μια ναυτική αντιπαράθεση στη θάλασσα της Νότιας Κίνας και σε θανατηφόρες διαδηλώσεις κατά των Κινέζων στις μεγάλες πόλεις του Βιετνάμ. Λοιπόν, οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου στη ΣΥΠΑ θα απαιτήσει εκτεταμένη χρήση υδραυλικής ρευμάτωσης, μια τεχνική που απαιτεί τεράστιες ποσότητες νερού και αποτελεί απειλή για την ασφάλεια αστικών γεωργικών εφοδίων γλυκού νερού. Θα το συνδέσω σε μια εκπομπούλα αυτό. Τουλάχιστον όμως είναι καλύτερο το γεγονός ότι δημοκρατικοί και ρεπουμπλικανοί είναι σε θέση να συμφωνήσουν κάτι, διότι η μένα είναι πολεμοχαρής, η άλλη είναι συντηρητική, ειδικά στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής. Εκεί, λόγω του ότι φεύγουμε από τα οθωμανικά συμφέροντα και περνάμε στα κεμαλικά, που είναι λιγότεροι, και επειδή έχουν στο μυαλό τους το έθνος κράτος, θα κάνουν κινήσεις οι Αγγλοσάξονες να τους μειώσουν ακόμα περισσότερο. Εκεί αναδύονται και ξανάρχονται στην επιφάνεια τα ναυτικά συμφέροντα. Και αυτή την οχταετία την πουτάνα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε, ρε γάμωτο. Πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Είναι κρίμα να μην την εκμεταλλευτούμε. Μακάρι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτά ήθελα να πω για σήμερα. Ευχαριστώ τον κύριο Δημήτρη Νικολούλια και τον Δημήτρη τον Σκαπινάκη που μου κάνανε παρέα. Στην επόμενη εκπομπή θα έχουμε καλεσμένους. Απλά επειδή γίνεται ένας χαμός δεν το έχω αποφασίσει. Μέχρι την Πέμπτη δεν το έχω αποφασίσει. Ελπίζω να μην σας ζάλισα. Καλή συνέχεια, καλή νύχτα σας.